Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 19.618 εκ των οποίων 47 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 2.109.999. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 376 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.211 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 87. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 515. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 441. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφονται 1454 νέα κρούσματα. Πιο συγκεκριμένα, 411 στον Εύρο, 358 στη Ροδόπη, 228 στην Ξάνθη, 306 στην Καβάλα, 32 στη Θάσο και 119 στη Δράμα. Τη διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων για τον κορονοϊό πλην μία μικρή αλλαγή, εισηγείται η Επιτροπή των Ειδικών, η οποία συνεδρίασε νωρί το απόγευμα τη Τετάρτη. Σε ό,τι αφορά την εστίαση, οι ειδικοί εισηγούνται, σύμφωνα με πληροφορίε, τη διατήρηση τη απαγόρευση ορθείων. Στον αντίποδα, τάχθηκαν υπέρ τη άρση του περιορισμού στον αριθμό καθήμενων τραπέζι που σήμερα ισχύει το όριο των 6 ατόμων. Οι ειδικοί εισηγούνται επίση να μην αυξηθεί η πληρότητα στα γήπεδα, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 10%. Ω προ τι καρναβαλικέ εκδηλώσει τη Απόκριε, η συζήτηση μετατέθηκε για επόμενη συνεδρίαση.